Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε, όπως είπαμε και πριν, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιερόθεο, εδώ στην Τηλεφημερίδα. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα, Σεβασμιότατε. Το κυρίο, να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε και ανταμώνουμε με αφορμή μια γιορτή, γιατί εκεί στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιώτισσας έχουμε την εορτή του Αγίου Πολυκάρπου και έχει ανακοινωθεί ήδη και το πρόγραμμα. Ναι, πράγματι, έχουμε εδώ ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ παλαιό μοναστήρι, δηλαδή ιδρύθηκε 3 μόλις χρόνια μετά την άνοδο της Κωνσταντινούπολης. Το 1453 έπεσε η πόλη, σε αυτό το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1456. Βέβαια, εδώ ακόμη στην Ναυπάκτου ήταν ενετοκρατία, γιατί εδώ κατελήφθη από τους Τούρκους στην άνοδο το 1499. Είχε προηγηθεί η Φραγκοκρατία και μετά η ενετοκρατία. Και τότε ιδρύθηκε το μοναστήρι με ένα θαυμάσιο, έτσι, θαυμαστό γεγονός. Δηλαδή στον χώρο εκείνο δεν υπήρχε μοναστήρι και οι κάτοικοι έβλεπαν σε μια δρή, σε ένα δέντρο, έβλεπαν φως όλη τη νύχτα. Και μετά πήγαν να διαπίστωσαν ότι υπήρχε η εικόνα, η εικόνα η οποία της Παναγίας προερχόταν από τα μπελάκια της Θεσσαλίας. Και βεβαίως μετά φώναξαν τον Μητροπολίτη, ήρθε, αναγνώρισε ότι ήταν ένα θαυμαστό γεγονός. Και εκεί παρέμεινε και ιδρύθηκε το μοναστήρι. Γι' αυτό και ονομάστηκε η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της Αμπελακιωτίσσης. Μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 1475, δηλαδή περίπου 30 χρόνια μετά την είδεση της Ιεράς Μονής, οι μοναχοί πήγαν στη Σμύρνη και εκεί βρήκαν μια γυναίκα που είχε, για διάφορους λόγους, δεν ξέρω πώς το είχε, το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου. Πιθανώς, διότι είχαν καταρριφθεί τα μέρη εκείνα από τους Τούρκους. Και αυτοί προσπάθησαν να το διαφυλάξουν και το αγόρασαν, το δεξί χέρι του Αγίου Πολυκάρπου. Οπότε λοιπόν το έφεραν στο μοναστήρι, υπήρξε κάποια δυσκολία και εν πάση περιπτώσει το Πατριαρχείο έδωσε μετά την άδεια και ακόμη και ο Σουλτάνος έβγαλε ειδική άδεια να παραμείνει το λείψαν αυτό στην Ιερά Μονή Κοιμής Θεοτόκου. Τώρα, από τότε το μοναστήρι λέγεται Ιερά Μονή Κοιμής Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης και του Αγίου Πολυκάρπου. Ήταν λοιπόν το δεξί χέρι του Αγίου Πολυκάρπου, όμως στις 13 Μαρτίου του 2013 εκλάπη το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου και κάναμε προσπάθειες πάρα πολλές. Βρέθηκε τελικά ποιος το έκλειψε, αλλά αυτός έφυγε για την Αλβανία σε άγνωστη κατεύθυνση. Και εν πάση περιπτώσει δεν βρέθηκε το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου, αλλά βρέθηκε ένα κομμάτι από το χέρι, καλό τμήμα του Αγίου Πολυκάρπου, που κάποιος πρώην ηγούμενος που ήταν και στη Μονή, φεύγοντας από τη Μονή, το πήρε. Οπότε μετά το θάνατό του το ήρθε σε εμάς. Οπότε ήρθε ένα κομμάτι από το χέρι του Αγίου Πολυκάρπου και αυτό έγινε το 2019 και από τότε παραμένει στην Ιερά Μονή. Οπότε η Ιερά Μονή έχει δύο μεγάλα θησαυρίσματα. Έχει τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας, η οποία είναι πολύ εξαιρετική εικόνα με μεγάλα μάτια που δείχνει ότι η Παναγία παρακολουθεί τα πάντα και βεβαίως έχουμε και το απότμημα της δεξιάς χειρός του Αγίου Πολυκάρπου. Η Ιερά Μονή της Αμπελακιωτίσσης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους τους αιώνας και κυρίως κατά την Τουρκοκρατία φυσικά. Και κατά την Επανάσταση του 1821, εκεί πήγαιναν οι οπλαρχηγοί, έπαιρναν δυνάμεις, προς τη Μονή έφτασαν και μερικοί εξοδίτες από την έξοδο του Μεσολαγγείου, πέρασαν από εκεί. Οι οπλαρχηγοί το είχαν ως κέντρο δράσης της περιοχής. Η Ιερά Μονή είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες παρατέταρτο από την Ναυπάκτου, σε ένα υψηλό μέρος και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει τώρα μοναχούς, παραμένουν εκεί μόνιμα 4 μοναχοί, ένας ακοιμήθη και είναι εγγεγραμμένοι άλλοι περίπου 10 μοναχοί σε μια περιοχή που είναι έρημη από ανθρώπους. Ναι. Δίπλα είναι το χωριό που λέγεται Αμπελακιώτισσα, πήρε το όνομα από το μοναστήρι, σχεδόν δεν έχει το χειμώνα ανθρώπους και όλη η περιοχή και ενώ είναι όλη η περιοχή έρημη, όλα τα χωριά ερημωμένα από ανθρώπους, παραμένει επανδρομένη. Η Ιερά Μονή κάνει τις ιερές ακολουθίες, προσεύχεται μέρα και νύχτα για όλη την περιοχή και για όλους τους ανθρώπους. Αύριο σπερινός και μεθαύριο Παρασκευή η αρχαιρετική θεία λειτουργία θα λειτουργήσετε εσείς, Σεβασμιότατε.
από ό,τι έχουμε Ναι, ενημερωθεί. έχουμε και ιερό ναό του Αγίου Πολυκάρπου εδώ στην Άπακτο. Οπότε στο Εσπερινό θα είμαι στον ιερό ναό του Αγίου Πολυκάρπου στη Μαμουλάδα, είναι λίγο έξω από την Άπακτο. Και το πρωί θα ανεβώ στο μοναστήρι. Βέβαια, ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σαν ένα φίδι, δηλαδή πηγαίνει, στρίβουν δεξιά-αριστερά συνέχεια. Πρέπει να κάνω 2 παρατέταρτο, πρέπει να φύγω το αργότερο 6 ώρα από την Άφακτο για να ανεβώ στο μοναστήρι και να τελέσω τη Θεία Λειτουργία, να δω τους ανθρώπους, ανεβαίνουν και οι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες και να κατεβώ στη συνέχεια άλλες 2 ώρες από την Αμπελακιώτισσα προς την Άφακτο. Είναι ορεινή περιοχή, δεν είναι μια μητρόπολη η οποία είναι παιδινή, ούτε αστική μητρόπολης. Έχουμε μόνο την Άφακτο που έχει περίπου μόνιμη Όχι μόνοι παραμένουν περίπου 15.000 και όλη η άλλη περιοχή είναι ορεινή. Και για να το επισκεφτώ, πρέπει 2 με 3 ώρες να ταξιδέψω για να πάω στην Αφρική και να λειτουργήσω και να επιστρέψω άλλες 3 ώρες. Σεβασμιότατε, δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω ένα μικρό σχόλιο με αφορμή ένα κείμενό σα που κυκλοφόρησε και το έχουμε αναρτήσει και εμεί στη σελίδα μα και βλέπουμε ότι ο κόσμο το διάβασε πάρα πολύ και το σχολίασε θετικά. Ήταν μια φράση που ακούστηκε, ίσω βέβαια κατά λάθο να ακούστηκε, ίσω ο απαξιωτικό χαρακτήρα αυτό να μην είναι που τη χαρακτηρίζει. Ή παπά, παπά, ή ζευγά, ζευγά. Το εξηγείτε στο κείμενό σα και λέτε από πού προήλθε, με αφορμή βέβαια τα όσα ακούστηκαν, τα όσα γράφτηκαν τι προηγούμενε ημέρε. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, να πούμε και για τον κόσμο που μπορεί να μην το έχει διαβάσει, ότι η φράση αυτή δεν είναι καθόλου αποξιωτική, έτσι. Η φράση αυτή είναι πολύ τιμητική για τον Έτσι. Ηρακλήρο. Και όπως έγραψα εκεί, η φράση αυτή προήλθε από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε συγκεντρώσει τους ανθρώπους και μεταξύ αυτών ένα παλικάρι, το αρχή παλικάρι, πώς το λέμε, ας πούμε, ένας από τους στρατιώτες, από τους πολεμιστές του, Ναι. ο οποίος λεγόταν Λευτέρης, Παπαλευτέρης. Οπότε τον περίμενα εκεί για να πάω να στήσω μια ενέδρα για τους αρβανίτες. Και αργούσε ο Παπαλευτέρης, ενώ ήταν έτοιμο να ξεκινήσουν, εμφανίστηκε. Και του είπε ο Κλεγοτρός, πού ήσουν παπά, να τώρα που ερχόμουν, λέει, είδα μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να ζεύξει για οργό στα χωράφια, γιατί είχε σκοτωθεί ο άντρας του τον αγώνα και κάτσε να την βοηθήσουν. Έγινε τότε, άντε παπά ή παπάς, παπάς ή ζευγάς, ζευγάς. Δηλαδή, ήταν παπάς ο οποίος είχε αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον αγώνα. Στον Έτσι. αγώνα για την ελευθερία του έθνους. Και ταυτόχρονα έκανε και το ζευγά. Βοηθούσε δηλαδή και τους λαούς. Τώρα είναι νομίζω απαξιωτικό για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες φράσεις, όχι για την Εκκλησία. Δηλαδή το να επισήμω στην Βουλή να χρησιμοποιείται μια παροιμία τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι πολιτικοί και ο ίδιος Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί γνωρίζουν το έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή το έργο της Εκκλησίας είναι κατεξοχήν πνευματικό, κατεξοχήν λειτουργικό που θεραπεύουν τους ανθρώπους για να γνωρίζουν τον Θεό και να δίνουν νόημα ζωής και ύπαρξης στους ανθρώπους. Αυτό είναι το σκοπός της Εκκλησίας. Παράλληλα όμως, επειδή ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, η Εκκλησία κάνει και κοινωνικό έργο. Το δευτερεύουν, το τριτεύουν κτλ. Και όλοι το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι η Εκκλησία έχει πάνω από 800 ιδρύματα τα οποία λειτουργεί. Το κράτος δεν έχει ούτε ένα ίδρυμα. Δηλαδή, και τα κόμματα δηλαδή, συγγνώμη, τα κόμματα δεν έχουν κανένα Ναι. ίδρυμα, το κράτος έχει μερικά ίδρυματα, αλλά και σε αυτά υπηρετούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, δηλαδή οι ιερείς. Και θέλω να πω, τα κόμματα δεν έχουν κανένα ίδρυμα, προσπαθούν να καταλάβουν το κράτος για να το διαφορετικά να το εκμεταλλευτούν, δεν ξέρω και διάφορους τρόπους. Όλοι οι πολιτικοί ξέρουν το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Και προσφεύγουν στην Εκκλησία. Όταν είχαμε την κρίση, όταν είχαμε την πανδημία, την οικονομική κρίση, τότε έλεγαν: Αν δεν ήταν η Εκκλησία, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Και ακόμη και στους Δήμους, υπάρχει κοινωνική πρόνοια στους Δήμους, αλλά προκειμένου να βγάλουν ένα ποσό, πάει κάποιος να τον βοηθήσουν, πρέπει να διαδικασίες, διάφορες αποφάσεις κλπ. Που τελικά είναι ατελέσφορο αυτό να γίνει. Και η ίδια η κοινωνική πρόνοια των Δήμων του στέλνει στην Εκκλησία, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα έτσι, χωρίς αποφάσεις, χωρίς τίποτα, να βοηθάμε τους ανθρώπους. Και
έλεγα και έγραψα και στο άρθρο ότι και το κοινωνικό έργο, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, το κοινωνικό έργο θα έχει καταρρεύσει και το κράτος θα έχει καταρρεύσει. Και είναι πολύ απαξιωτικό για αυτούς που χρησιμοποιούν τέτοιες φράσεις, όχι την Εκκλησία. Εμεί κάνουμε το έργο, το οποίο δεν είναι βέβαια κοινωνικό αποκλειστικά το έργο της Εκκλησίας, είναι πνευματικό, είναι θεολογικό, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και κοινωνικό έργο. Πόσοι δηλαδή δεν εμψυχώνονται, πόσοι δεν παίρνουν το νόημα ζωής, έχουν προβλήματα στην οικογένειά τους, έχουν προσωπικά προβλήματα, αρρώστιες, ασθένειες. Στις οικογένειες υπάρχουν συγκρούσεις. Πόσα από αυτά διελύνονται με την παρέμβαση των ιερέων? Εάν δεν υπήρχαν ιερείς, θα είχαν γίνει τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρία. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Πιθανόν, όπως είπατε και εσείς, να είναι σε μια στιγμή υπερέσταση, αλλά πιστεύω θα το ανακληθεί στην πράξη, γιατί είναι παράδοξο. Η Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Η Εκκλησία παραμένει στους αιώνες. Η Εκκλησία υπάρχει πριν το κράτος. Η Εκκλησία είναι 2.000 χρόνια. Το κράτος έχει 200 χρόνια ελεύθερης ζωής. Και πριν από το κράτος υπήρχε η Εκκλησία. Και συγκροτήθηκε το κράτος από τα μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και υπήρχαν και υπουργοί τότε, πρώτοι υπουργοί που ήταν επίσκοποι, οι οποίοι συμμετείχαν στον αγώνα. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι για την Εκκλησία. Εμείς δεν υφιστάμεθε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Διότι ήδη ο κόσμος γνώριζε την προσφορά της Εκκλησίας. Αλλά απαξιώνονται αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τέτοιους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια η Εκκλησία είναι στην καρδιά του λαού. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας αυτό. Το ξέρουν και οι πολιτικοί μας αυτό σεβασμιότατα. Το θυμούνται λίγο πριν τις εκλογές, βέβαια, με τις φωτογραφίες και τις επισκέψεις. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι στην καρδιά του λαού. Έρχονται στην Εκκλησία, εκκλησιάζονται βέβαια για άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πέρα από αυτό, λέω ότι έχουμε η Εκκλησία έχει και έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε εφημερίδες, έχουμε περιοδικά, υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί κτλ. Κτλ. Που εμψυχώνουν το λαό. Το έργο που κάνετε εσείς δεν είναι έργο εκκλησιαστικό. Όλοι έχουν ιστοσελίδες, επικοινωνούμε με τον κόσμο, τον παρηγορούμε, του δίνουμε νόημα ζωής, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Αυτό το πράγμα το λες, ή παπάς παπάς, ή βγάζει βγάζει. Έτσι. Είναι απαράδεκτο. Σεβασμιότατε, σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, καλή δύναμη. Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, λοιπόν, κύριος Ιερόθεος, ήταν κοντά μας. Ακούσατε για την πανήγυρη που αναφέραμε στην αρχή, για την Παναγία της Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιώτισσας, γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε και το κείμενο αυτό, γιατί έχει προκαλέσει αίσθηση. Λοιπόν, η ατάκα γνωστή μέσα στο κοινοβούλιο, η παπάς παπάς, η ζευγάς ζευγάς για τον αρχιεπίσκοπο. Και φυσικά σας έχει προκαλέσει αίσθηση, έχουμε πολλές αναγνώσεις του κειμένου και γι' αυτό λοιπόν ρωτήσαμε και το Σεβασμιότατο γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Είπαμε τα Γιάννενα γιορτάζουν σήμερα, η απελευθέρωση των Ιωαννίνων σαν σήμερα λοιπόν. Βλέπουμε ένα βίντεο, το παρακολουθούμε και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στην Αθήνα και θα μιλήσουμε εκεί στη Δάφνη με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σημεών Συναδεινό.